παιδιά ότι αποφασίσαν λόγω της ημέρας να κάνουν μια μουσική διαμαρτυρία για να ακουστεί η φωνή τους. Έχουμε φτάσει στα μέσα Νοέμβρη και αυτή τη στιγμή στο μουσικό χάνονται 319 ώρες την εβδομάδα από μουσικά μαθήματα. Μαθήματα υποχρεωτικά όπως είναι ο ταμπουράς και μαθήματα εξεταζόμενα για τις πανελλαδικές για τα παιδιά που θα δώσουν για τη μουσικολογία. Είναι μια απαράδεκτη. Τα παιδιά προσπαθήσαν με κάθε τρόπο, γράφοντας κείμενα, μοιράζοντας τον τύπο, ζητώντας βοήθεια από παντού, δεν έχει ασχοληθεί κανένας απολύτως. Πρέπει να βγαίνουμε στους δρόμους, πρέπει να γίνονται καταλήψεις, πρέπει να γίνονται αποχές για να ακούσουμε αυτά τα παιδιά. Δεν ζητάνε τίποτα παράνομο, δεν ζητάνε τίποτα παράλογο. Ζητάνε να κάνουν μάθημα. Λοιπόν, εσείς που είστε εκεί πάνω, εσείς που κάθεστε στις καρέκλες σαν μάνα, παρακαλώ πριν φτάσουμε στα άκρα εμείς οι γονείς, να έρθουν οι καθηγητές που δικαιούνται τα παιδιά μας. Δεν γίνεται σχολείο, μουσικό σχολείο, να μην έχει καθηγητές μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη για την αγανάκτησή μου, αλλά σας λέω, έφτασε Νοέμβριος, πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα δεν έχουν καθηγητές. Κάντε κάτι όλοι μαζί, σαν κοινωνία, να στηρίξουμε αυτό το σχολείο. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα μουσικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ για πάρα πολύ. Για πόσα και ένα καθηγητό μιλάμε. Πόσοι καθηγητές μιλάμε για 319 ώρες. Ταμπουρά, πιάνο, σαξόφωνο, μπροστά. Δεν θυμάμαι τις ώρες απ' έξω για να σας πω αναλυτικά. Αν θέλετε μπορώ να σας τις στείλω. Αλλά το μουσικό σχολείο, εκτός από τα μαθήματα, τα κανονικά... Σωστά. Δόξα τω Θεώ, φέτος δεν είχαμε πολλά κενά. Στα μουσικά μαθήματα μας αφήσαν ξεκρέμαστος. Εντελώς ξεκρέμαστος. Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό, με τόσες πολλές ώρες τα κενά.